Θα πάμε να δούμε όλα τα θέματα που αφορούν την ειδησιογραφία, κυρίες και κύριοι. Θα καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Για την πιο μαύρη της σελίδα της διακυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, κάνει λόγο με άρθρο παρέμβαση ο Πάρης Κουκουλόπουλος. Το άρθρο του αναφέρεται στην εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο για την αποπληρωμή του χρέους. Μέρος αυτής της εκχώρησης είναι και 8 κτίρια στα όρια του Δήμου Κοζάνης. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει αναδείξει το πρώτο θέμα και το ανέδειξε χθες και το Kozani.gr όσον αφορά κτίρια της ΠΕ Κοζάνης, ακόμα και της Περιφερειακής Ενότητας και το Δικαστικό Μεύδαρο. Να τα δούμε αναλυτικά. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά αυτά, γιατί είναι πολύ κρίσιμα τα μεγέθη. Δεν αφορούν μόνο το Δήμο Κοζάνης, Δημήτρη, αφορούν το σύνολο της χώρας. Και αν θελήσουμε να δώσουμε ένα τίτλο, όχι ότι θα είναι πιασάρικος, αλλά θα είναι πραγματικότητα, είναι ο τίτλος ότι πωλείται η Ελλάς μετά από απόφαση προσωπικά του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Και αυτό θα το εξηγήσουμε γιατί. Δημοσίευμα λοιπόν της εφημερίδας Πρώτο Θέμα αναφέρει πως εκχωρούνται στο υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, το Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης, κοινόχρηστος χώρος με λαϊκή αγορά 1.500 τετραγωνικών μέτρων, αλλά και δύο αποθήκες καυσίμων της αεροπορίας εκτάσεως 70 στρεμμάτων, καθώς ακόμα και το Γκέρτσιο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα. Αυτό σε ό,τι αφορά την Κοζάνη. Το υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων, συνεχίζει το ρεπορτάζ του εφημερίδα Πρώτο Θέμα, χτυπάει την πόρτα χιλιάδων ακινήτων απάκρουης άκρων της χώρας, προκαλώντας αναστάτωση σε κρατικούς φορείς, αιρετούς άρχοντες αλλά και απλούς πολίτες σε πόλεις και χωριά, με αποτέλεσμα να τρέχουν ο ένας μετά τον άλλον να σώσουν από την ελόγω αξιοποίηση εντός εισαγωγικών της περιοχής τους, είτε πρόκειται για εκτάσεις πάρκα και κρατικά ακίνητα που τα χρησιμοποιούν και στεγάζονται οι ίδιοι. Εν μέσω θέρους και εν αγνία και ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων τοπικών φορέων ή ιδιωτών, η κυβέρνηση εκχώρησε μαζικά στο υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων χιλιάδες ακίνητα, εκτάσεις και δημόσια κτίρια με σκοπό την οικονομική αξιοποίησή τους. Ανάμεσά τους όμως είναι και μεμονωμένα οικόπεδα ιδιωτών, σαν να ήταν κρατικά. Και τι γίνεται με αυτό? Έχουμε ένα ΦΕΚ με 10.000 κωδικούς. Εκτός από τα 70.000 κρατικά φιλέτα που είχε έως τώρα η εταιρεία κινήτων δημοσίου, η κυβέρνηση εκχώρησε κατόπιν αιτήματος του υπερταμείου, όπου ανήκει πλέον η εταιρεία αυτή, άλλα 10.119 ακίνητα του ελληνικού δημοσίου συνολικού εμβαδού γης 511 εκατομμυρίων, 357.451 τετραγωνικών μέτρων και δομημένης επιφάνειας 22.601 τετραγωνικό μέτρο. Αυτό από μόνο τι λέει? Ότι η Ελλάς πωλείται. Περιμέναμε όμως μέχρι στιγμής σήμερα να δούμε έστω μία αντίδραση από όλους τους τοπικούς φορείς για τα κτίρια. Είναι το κτίριο της ΠΕ Κοζάνης. Και έχει συνέχεια το Γκέρτσιο. Σωστά. Δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής. Περιμένουμε να δούμε. Ποιους να δεις? Από αυτούς που είναι φερέφωνα και παπαγαλάκια του ΣΥΡΙΖΑ, είναι δυνατόν, Δημήτρη? Τι περιμένεις δηλαδή? Περιμέναμε τον Περιφερειακό Διευθυντής Μακεδονίας να παρεύει να δούμε τι ακριβώς λέει για όλα αυτά. Στην Αθήνα, μόλις επιστρέψει, να περιμένουμε να δούμε τι θα πει. Και έρχεται λοιπόν ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος με ένα άρθρο του, το οποίο τυπλοφορεί το μνημόνιο Τσίπρα τώρα ξεκίνησε και το οποίο δημοσιεύεται στο σύνολο του τοπικού τύπου σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ασκεί πολύ σκληρή κριτική προσωπικά στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα αλλά και στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Τι λέει το άρθρο? Ας πούμε μερικά σημεία του. Η συλλήπτινη εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο ως εγγύηση αποπληρωμής του χρέους είναι αναφίβολα η πιο μαύρη σελίδα της διακυβέρνησης Τσίπρα Καμένου. Ο απόλυτος έλεγχος του υπερταμείου από τους δανειστές και η διάρκεια της εκχώρησης 99 χρόνια δεν επιδέχονται αιωροποιήσεις. Σε άλλο σημείο λέει, η πραγματικότητα που θέλει να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι τελείως διαφορετική. Το μνημόνιο Τσίπρα δεσμεύει δημόσια περιουσία ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ στο μεγαλύτερο μέρος για την απομείωση του χρέους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου δεν αρκούν οι ιδιωτικοποιήσεις, γι' αυτό και υιοθετείται κατά κόρον στη συμφωνία η έννοια της ρευστοποίησης, με την επιλογή μάλιστα προς ρευστοποίηση στη διακριτική ευχέρεια του μηχανισμού ESMN. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία σήμερα φέρονται να είναι και να έχουν μεταφερθεί στον έλεγχο του υπερταμείου, ανά πάσα στιγμή το υπερταμείο για να μπορέσει να καλύψει. Κάτσε, μπορούμε να δούμε και άλλα κτίρια της Δυτικής Μακεδονίας. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει κάποια συγκεκριμένα. Σε άλλο σημείο, ο κύριος Κουκουλόπουλος θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και πρέπει να απαντηθούν άμεσα για να γνωρίζουν οι πολίτες αυτής της χώρας ότι ζούμε δυστυχώς την πιο κρίσιμη περίοδο αμέσως μετά την μεταπολίτευση και αυτή έχει σφραγίδα. Η κρισιμότητα έχει δημιουργηθεί από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Ποια είναι τα 10.119 ακίνητα και πόσα άλλα βρίσκονται στον δρόμο για το υπερταμείο, ρωτά ο κ. Κουκουλόπουλος. Σε ποια οικονομική λογική ανταποκρίνεται η πώληση κτηρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και ιδρύματα?
τι είδους αξιοποίηση μπορεί να γίνει σε πάρκα, άλλες πλατείες και εν γέννη κοινόχρηστους χώρους, με ποιο σχετικό το δημόσιο αποποιείται την κυριότητα κτηρίων συμβόλων της αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς και γιατί όλη η διαδικασία έγινε στα μολεχτά και τι άλλο έχει συμφωνήσει με τους δανειστές η κυβέρνηση και μας το κρύβει. Είμαστε. Και σαν επίλογο, σαν επιμύθιο, όπως παρουσιάζεται στο άρθρο, επιμύθιο δεν υπάρχει παρά μόνο τρεις λέξεις. Να φύγουν τώρα. Αυτή είναι η πολύ σκληρή πολιτική παρέμβαση που κάνει ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος με άρθρο το οποίο δημοσιοποιείται στο σύνολο του τοπικού τύπου σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και βάλει προσωπικά κάτω του Αλέξη Τσίπρα αλλά και της κυβέρνησης. Θα δούμε, περιμένουμε αν υπάρχουν αντιδράσεις. Έστω έχουμε και περιφερειακό την Πέμπτη. Μήπως εκεί πει κάτι ο Περιφερειάρχης αλλά και ο Δήμαρχος Κοζάνης όσον αφορά τα 8 ακίνητα του Δήμου Κοζάνης. Ποιος θα αντιδράσει, Δημήτρη? Ο Θοδωρής ο Καρυπίδης, ο οποίος έχει ταυτιστεί πλήρως με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Λευτέρης ο Ιωαννίδης, ο οποίος. Δεν έχει καμία σημασία. Εδώ παίρνουν και ακίνητα θα πάρουν, στα οποία διοικούν αυτή τη στιγμή. Δημήτρη, κοίταξε να δεις. Ας σοβαρευτούμε επιτέλους για να δούμε τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία, πλευρά και γωνία, αυτήν την πραγματική. Όταν δηλαδή έχει στο εσωτερικό τη πόλη τη Κοζάνης μια πόλη η οποία έχει να λέει ότι έχει μια αρχιτεκτονική ιστορία και ένα πλούτο, βλέπε. Αρχοντικό λασάνι και μια σειρά άλλων αρχοντικών και εσύ κάνεις ένα πυρηνικό καταφύγιο στο οποίο θα στεγαστείς ό,τι πιο πολύτιμο έχεις, δηλαδή τον πλούτο της Κοβεντάριου Δημοτικού Βουλευτής Κοζάνης, καταλαβαίνεις ότι εδώ έχουμε να κάνουμε. Ο χώρος μέσα είναι ωραίος όμως. Δεν έχει σημασία. Δεν αφήνει κανένα. Είναι υπέροχος μας. Εξωτερικά είναι ένα πυρηνικό καταφύγιο, ένα καρακιτσαριό στην κυριολεξία. Γι' αυτό θα γράψω και θα επανέλθω. Δεν ευθύνει το Δήμαρχος Κοζάνης. Όμως η προηγούμενη δημοτική αρχή είναι εκδημοσιογραφημένο το σχέδιο. Επικυρίου Μαλούτα. Ξέρεις ότι εξωτερικά υπάρχει μια επένδυση από La Marina για να καλύψει τον πετό το οποίο είναι σε πολύ μεγάλη τέτοια έκταση. Έχουμε ένα γιγαντιαίο κτίριο, ένα πυρηνικό καταφύγιο. Λες και περιμένουμε τον πυρηνικό όλοθρο ο οποίος θα καταστρέψει τη γη. Πάμε και στο Δήμο Ορδέας τώρα, που μέσω του ΕΑΠ θα γίνει ο εξυγχρονισμός της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης της Τολεμαϊδας. Να δούμε και το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι για αυτό το θέμα είχε μιλήσει και παλαιότερα ο Δήμαρχος του Δήμου Ορδέας, ο Σάββας Ζαμανής, ότι πραγματικά έχει μια ανησυχία τι μέλη γενέστε όσον αφορά την ομαλή έτσι, ροή της τηλεθέρμανσης, με δεδομένο το ότι υπάρχουν κρίσιμες εξελίξεις στον χώρο της ΔΕΗ με την πώληση των γλυκτικών μονάδων. Μάλιστα. Στον εξυγχρονισμό τώρα της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης της Τολεμαϊδας, καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση εφεδρικών λεβίτων, προχωρά ο Δήμος Ορδέας. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες ηλεκτρονικής εφημερίδας Kozan.gr που παρουσιάζει και το θέμα, η συγκεκριμένη πρόταση θα υποβληθεί ως έργο προσένταξης στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2012-2016 με τίτλο «Αύξηση θερμικής ισχύως της τηλεθέρμανσης Τολεμαϊδας με προϋπολογισμό 606.239 ευρώ». Άστε. Να πούμε ότι το ΕΑΠ, το οποίο οι πολίτες ακούνε συντομία, είναι ο παλιός ο τοπικός πόρος, ο οποίος τιτλοφορεί σαν ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Τώρα το συγκεκριμένο έργο χωρίζεται σε τρία υποέργα. Το πρώτο αφορά την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων αντιμετώπιση άμεσων και μεσοπρόθεσμων αναγκών για την τηλεθέρμανση του Τολεμαϊδας και προσδιορισμός βέλτιστων λύσεων. Το δεύτερο έργο αφορά τη διασύνδεση της τηλεθέρμανσης του Τολεμαϊδας με τη νέα μονάδα Τολεμαϊδα 5. Και το τρίτο υποέργο έχει ενίσχυση εφεδριών σε εφαρμογή των προτάσεων της αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων, δηλαδή αυτά τα οποία. Για τα οποία ο Δήμαρχος Ορδέας, ο Σάββας Ζαμανίδης, κατά καιρούς έχει μιλήσει και τον προκαλούν βέβαια και έναν πονοκέφαλο. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στη ΔΕΗ, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει παράταση, από ό,τι όλα δείχνουν, ο διαγωνισμός για τις λιγνητικές μονάδες. Μιλήσαμε χθες για το θέμα, επανερχόμαστε και σήμερα, Δημήτρη. Όσο πλησιάζει η ημερομηνία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για τις λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ, τόσο φουντώνουν τα σενάρια για παράταση του διαγωνισμού, δεδομένου ότι οι συνθήκες στην αγορά δεν ευνοούν την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος, το οποίο παντός εξαιρετικά από την αρχή ήταν και εξαιρετικά επισφαλές. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ένας εκ των υποψηφίων διεκδικητών έχει επιβάλει αίτημα για παράταση του διαγωνισμού για τις μονάδες της ΔΕΗ, το οποίο εξετάζει σοβαρά η Κομισιόν. Ποιος είναι αυτός? Είναι η Κινέζικη πλευρά, η οποία συμμετέχει μαζί με τον Κοπελούζο σαν όμιλος και διεκδικεί και αυτή από την πλευρά της να αγοράσει τις ελληνικές μονάδες που είναι προς πώληση. Μελίτη 1, άδεια για τη Μελίτη 2, Ορυχεία, Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλόπολη 4. Και θα δούμε και στενή εξέλιξη σε επόμενες μέρες. Τώρα, να πάμε να δούμε και τις τελευταίες ειδήσεις, γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ από τους αγιασμούς των σχολικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας από κάθε νομό. Να ευχηθούμε πριν δούμε τις άλλες ειδήσεις. Καλή σχολική χρονιά. Σήμερα χτύπησε και το πρώτο κουδούνι. Ας ευχηθούμε να είναι μια δημιουργική και πολύ πλούσια σχολική χρονιά σε όλα τα επίπεδά της και να μην έχει απρόοπτα. Έτσι λοιπόν, να δούμε τώρα και άλλες ειδήσεις. Με στελέχη της εκπαίδευσης θα συναντηθεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος θα επισκεφτεί τα σχολεία κατά την τριήμερη επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 του μήνα. Θα είναι 13 και 14 εδώ του μηνός. Άρα λοιπόν,
στην Πτολεμαϊδα. Πριν όμως και στην Κοζάνη, πρέπει να δούμε ότι στις 12 του μηνός ο κύριος Αγγελόπουλος θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί θα έχει μια παρόμοια διαδικασία. Επίσης, μετά θα πάει στην Τσάδη και θα έρθει στην Κοζάνη το διήμερο 13 και 14 του μήνα για να δούμε και να συζητήσει και πώς πορεύεται η σχολή, θα πορευτεί η νέα σχολική χρονιά, αλλά και πώς είναι η εικόνα. Η οποία ξεκίνησε από ό,τι είπε και ο κύριος Γκαμπούρας, χωρίς κενά. Το κομμάτι των εκπαιδευτικών. Να πούμε ότι σήμερα χτύπησε το πρώτο κουδούνι, αλλά δυστυχώς υπήρχαν πολλά κενά στα σχολεία της χώρας όσον αφορά τους δασκάλους και τους εδώ στην Κοζάνη πάντως δεν έχει. Το είπε χθες το διαβεβαίωσε ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στον ομό Κοζάνης δεν έχουμε κενά. Να έρθουμε τώρα στο Δήμο Κοζάνης, όπου ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους ότι η καταβολή των επιδομάτων πρόνοιας για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2018 θα πραγματοποιηθεί την 5η 13 του μήνα. Μάλιστα. Να πάμε στην Πτολεμαϊδα πάλι, όπου το θέμα μας αφορά θέματα υγείας. Συγκεκριμένα 75 άτομα νοσηλευτήκαν στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο με γαστρεντερίτιδα. Τι λέει το ρεπορτάζ, το οποίο το έχουμε πάρει από το κρατικό ραδιόφωνο και το οποίο επιμελείται η συνάδελφος Μέρη Κεσκελίδου. 75 άτομα κατά το τελευταίο δεκαήμερο μεταφέρθηκαν στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαϊδας με γαστρεντερίτιδα ή μορφές γαστρεντερίδας. Ενώ δύο εξ αυτών παιδιά που δέχτηκαν την αγωγή και τη φροντίδα των γιατρών των νοσηλευτών της παιδιατρικής κλινικής. Τα παραπάνω αναφέρει η υποδηγήτρια του νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, η κυρία Αναστασία Βαρδάκα, με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία κίνησης του νοσοκομείου. Από την 1η Σεπτεμβρίου έως και χθες Δευτέρα, ενώ το θέμα δημοσιοποιήθηκε από μετά από ερώτηση που κατέθεσε η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορδέας Λαϊκής Σπύρος, η κυρία Αντωνία Χόλπα. Να πούμε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, δεν είναι μια κάποια επιδημία σύμφωνα με τα λεγόμενα των γιατρών, γιατί δεν είναι στα όρια αυτά. Τώρα, αν υπήρχε πρόβλημα στο νερό, μέλη να το δούμε. Απάντηση με διαπάντηση της ΔΕΙΑΠ είναι σε τελείως διαφορετικό επίπεδο και ότι τηρούνται κανονικά όλες οι διαδικασίες που αφορά την καλλιέργεια ύδατος για να μην υπάρχουν προβλήματα. Και να κλείσουμε από το χώρο των εκδηλώσεων, ξεκινώντας ότι από την τελευταία παραμυθένια Κυριακή του φετινού κύκλου που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου. Επίσης, να πάμε στην Θρακική Εστία Εορδέας, όπου έχουμε ένα τρίμερο εκδηλώσεων που έχει την επωνυμία Θρακικά Επιλήνια. Ξεκινάει την Τετάρτη 12 του μηνός και ολοκληρώνεται την 5η 13 Σεπτεμβρίου. Θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο του κυρίου Χριστίδη και ώρα έναρξη έχει την 8:30 το βράδυ. Επίσης, έχουμε εκλογές στους Μακεντούς Κοζάνης την 3η 18 Σεπτεμβρίου και κλείνουμε με το Σύλλογο Δρομαίων και Οδηπόρων Εορδέας, όπου θα έχουμε τον δεύτερο εορδαϊκό αγώνα δρόμου 10 χιλιόμετρων την Κυριακή 7 Οκτωβρίου. Μας πλούσε το ρεπορτάζ και στις εκδηλώσεις και αύριο έχουμε πολλά. Έχουμε να αναφερθούμε και να παρουσιάσουμε αναλυτικά όλες τις αλλαγές που θα κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης για τους αντιπεριφερειακούς. Πλούσιο πολιτικό ρεπορτάζ αύριο και παραπολιτικά. Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε με τους καθιερωμένους αγιασμούς και τη διανομή βιβλίων. Ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά. Να δούμε το ρεπορτάζ από την Κοζάνη.